Κύριε Ορφανέ, σε τι επίπεδο βρίσκεται η προσπάθεια που κάνετε στον ΠΑΟΚ για τη δημιουργία του νέου ΠΑΟΚ? Ναι, το επίπεδο το οποίο αυτή τη στιγμή ενδιαφερόμαστε είναι το οργανωτικό. Εκεί έχουμε ρίξει όλο το βάρος μας. Ανεξαρτήτως αν έχουμε και καλά αποτελέσματα στον αγωνιστικό τομέα, μας ενδιαφέρει πρώτα να οργανωθούμε σωστά, ώστε να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία σταθερά θα πρωταγωνιστεί. Τι απαντάτε στα μεταγραφικά σενάρια που βλέπουμε κάθε μέρα στις εφημερίδες? Εμείς ψάχνουμε. Ακόμη όμως δεν έχουμε ούτε καν την επίσημη εισήγηση του προπονητού για το τι θέλουμε και υπ' αυτή την έννοια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κινήσεις, αλλά ψάχνουμε. Παλομπούρδας πίσω για τον Ζαφυρίου. Κάνει την μπάλα αυτός. Ο Κιζερίδης για τον Λάκη. Κιζερίδης είναι μια καλή, πολύ καλή στιγμή για τον Πανηλιακό. Φραντζέσκο στην εκτέλεση. Τελικά όχι. Είναι ο Μαραγκός ο οποίος θα εκτελέσει. Ο Τοφόρογλου όμως είχε προβλέψει. Για τον Βρίζα. Μαραγκός, καλό το σουτ, γκολ. 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Στο 12ο λεπτό της συνάντησης από τον Σπύρο Μαραγκό ευνηδιάστηκε στην φάση αυτή η άμυνα του Πανηλιακού. Ο μέσος του ΠΑΟΚ βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Κυριάκο τον Χουρόγλου. Καλοχτυπημένο, γκολ απευθείας μετά την κεφαλιά από τον Γκίτσι. Ήταν και ο Μαραγκός στην φάση, φάνηκε να βρίσκει κάποιο κεφάλι. Η μπάλα γλιστράει. Είπαμε ότι έβρεχε όλη τη μέρα σήμερα εδώ στον πύργο. Μπάντοβιτς όμως προσπάθεια από τον Πανηλιακό από δεξιά. Το σούτ από Γκρούε Μιχόπουλος διώγνει σε κόρνερ ο Τασιόπουλος. Ζουμπούλης, Μαραγκός, ο πρωταγωνιστής της συνάντησης. Σιδηρόπουλος, Φραντζέσκος. Καλή παλιά του για τον Ζουμπούλη. Κλασέ out. Ζαγοράκης. Ένα πέσιμο εκεί του Φραντζέσκου, ένα μαρκάρισμα από πίσω. Ήταν ο Χατσαβρίδης, ήταν κοντά στη φάση, έδειξε να συνεχιστεί. Τουρσουνίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ, φεύγει ο Φραντζέσκος. Καλή παλιά του για τον Ζουμπούλη. Για να δούμε, θα γίνει το 3-0. Είναι out η μπάλα. Κώστα Φραντζέσκο, άλλο ένα λιθαράκι στην πορεία του ΠΑΟΚ για το κύπελλο UEFA. Ήταν εύκολο το 2-0? Εντάξει, όπως εξελίχθηκε, ναι, ήταν εύκολο. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο σήμερα. Μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα γκολ αν ήμασταν πιο σίγουροι και πιο ψύχρεμοι στην τελική προσπάθεια. Σήμερα δεν είχαμε φάουλα από ένα γκολ. Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα το Γιάννη. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ τελικά θα πετύχει το στόχο του για το UEFA? Έχασε και μάλλον χάνει όφη 1-0, ακούσαμε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει ο ΠΑΟΚ στο UEFA. Είναι, πιστεύω, αρκετούς βαθμούς πίσω. Έχει δύσκολη συνέχεια. Άμα παίξουμε σωστά, μπορεί κάτι να γίνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Το κέρδος, πιστεύω, αυτής της αγωνιστικής, αυτής της νίκης μάλλον, ήταν πως βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δείξαμε πως έχουμε δυνατότητες για να συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμα 6-5 δύσκολα μάτς. Για μας είναι όλα ντέρμπι. Πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Τώρα είμαστε πιο κοντά σίγουρα. Αλλά από εκεί πέρα, ξέρεις, όλα τα μάτς είναι δύσκολα. Δημήτρη Καπετανόπουλε, έτοιμη για το πούλμαν. Με ποιες εντυπώσεις γυρίζετε Θεσσαλονίκη? Σίγουρα πολύ θετικές, αφού το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό για μας. Ήρθαμε αποφασισμένοι να πάρουμε τους 3 βαθμούς και νομίζω με βάση την απόδοσή μας την καλή, καταφέραμε και τους πήραμε δίκαια. Και η Αναστασία, μεγάλη νίκη και μεγάλη εμφάνιση. Ήταν εύκολο το 2-0? Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να δώσει χαρακτήρα στα παιδιά. Είχαν πολύ καλή απόδοση. Κάνανε ένα καλό παιχνίδι. Κερδίσαν ένα. Ακόμα παιχνίδι πολύ σημαντικό για μας. Και τώρα βλέπουμε το παιχνίδι της Κυριακής. Πρέπει πάλι πάση θυσία να πάρουμε αυτό το παιχνίδι για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και για να μην πάνε και χαμένοι οι κόποι μας. Θα πω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Ίσως ήταν η καλύτερη ομάδα που πέρασε από τον πύργο. Αλλά αυτό σε συνδυασμό πάντα ότι είχε να αντιμετωπίσει ένα πολύ κακό Πανηλιακό. Ένα Πανηλιακό αγνώριστο που δεν είχε καμία σχέση με τις προηγούμενες του εμφανίσεις. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και στον αμυντικό τομέα και στην ανάπτυξη και φανήκαμε πάρα πολύ χλωμοί επιθετικά.
λογική συνέπεια ήταν να χάσουμε. Με τέτοια απόδοση δεν μπορείς να κερδίσεις ομάδα Α' Εθνικής, πολύ δε περισσότερο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έπαιξε ένα φοβερό παιχνίδι σήμερα, φοβερή μπάλα και ήταν καλύτερη και κερδίζανε δίκαια. Εμείς νομίζω παίζαμε μόνο πρώτο δεκάλεπτο και μετά δεν κάναμε τίποτα, δεν παίζουμε σήμερα καλά καθόλου. Yeah.